Και κάνουμε στη σημερινή εκπομπή με έναν επίκαιρο θέμα, με αφορμή να θέλετε και την αυριανή ημέρα που είναι η Black Friday. Φέραμε και αυτές τις Αμερικανιές και στην Κύπρο, αλλά αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, τουλάχιστον θα κινηθεί και η αγορά, αλλά και γενικότερα για τα δικαιώματα των καταναλωτών και εν ώψη γιορτών. Έχουμε μαζί μας τον δικηγόρο Χριστόφορο Χριστοφή για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Αγαπητέ Χριστόφορε, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, Χριστόφορε. Θες να ξεκινήσουμε έτσι για να πούμε και στους ακροατές μας, γιατί ακούνε καθημερινά αυτόν το περιβόητο Black Friday, από πού προέκυψε ο όρος, ποια είναι η νομοθεσία και τι ισχύει γενικότερα θέλεις και για την Κύπρο? Είναι μια Αμερικανιά, όπως την είχε στον Black Friday. είναι η περιγραφή που ξεκίνησε στην Αμερική αυτή η ιστορία. Και Black Friday είναι πάντα η μέρα μετά την ημέρα των ευχαριστειών, το λεγόμενο Thanksgiving. Στην Αμερική κάθε τέταρτη εβδομάδα του Νιόβρη κάθε έτος, την πέμπτη της τέταρτης εβδομάδας του Νιόβρη έχουν το Thanksgiving, την ημέρα των ευχαριστειών, και η επομένη, που είναι πάντα Παρασκευή, είναι τον Black Friday. Τώρα ιστορικά αυτό ξεκίνησε σε μια πόλη της Αμερικής, στη Φιλαδέλφια, γύρω στο 1950-60, όπου μετά τη μέρα των ευχαριστειών είχε πάρα πολλή κίνηση στο καταστήματα και στους δρόμους, και οι αστυνομικοί περιέγραψαν την κατάσταση ως μαύρη Παρασκευή λόγω του αρκετού εκατομμύρια κόσμου που υπήρχε στους δρόμους και στα καταστήματα για να αψωνίσουν. Οπότε έμεινε από τότε η περιγραφή αυτή Black Friday, και στη συνέχεια εξελίχθηκε και ως έναν είδος παζάρι με εκπτώσεις αυτήν την μέρα, διότι αναμένεται ο κόσμος ότι θα βγει έξω μετά την μέρα των ευχαριστειών για να ψωνίσει. Και αυτό το πράγμα μεταδόθηκε σε όλον τον πλανήτη, έφτασε και στον τόπο μας. Και ήθιστε πλέον αυτή η μέρα, η τελευταία Παρασκευή του Νιόβρη ουσιαστικά, να είναι η Μαύρη Παρασκευή, όπου τα καταστήματα βγάζουν εκπτώσεις, σοβαρές εκπτώσεις και προσφορές στα προϊόντα τους. Και με αυτήν την αφορμή είπαμε να συζητήσουμε σήμερα δύο θέματα, δύο έτσι ενότητες να τα βάλουμε κάτω, να ενημερώσουμε τον κόσμο, και η μία είναι τα δικαιώματα των καταναλωτών γενικά όταν αγοράζουν πράγματα από καταστήματα, ειδικά την περίοδο των εκπτώσεων και των προσφορών, και το δεύτερο να δούμε τα δικαιώματα των καταναλωτών όταν κάνουν εξαποστάσεως αγορές, δηλαδή όταν αγοράζουν πράγματα από το ίντερνετ. Μάλιστα. Για να το πω έτσι πιο απλά, τι δικαιώματα έχουν, τι υποχρεώσεις κλπ. Ωραία. Ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε τότε, γιατί είναι αυτό που ενδιαφέρει και τον κόσμο περισσότερον. Είναι πολλές φορές, και θα ξεκινήσω κάπως λίγο ανάποδα. Δηλαδή, ο κόσμος πολλές φορές έχει κάποιον κόσμο ο οποίος είναι υποψιασμένος, θα λέγαινε, ότι ενώ γίνεται υπερβολική θέλει σε διαφήμιση ότι όντως υπάρχουν εκπτώσεις και σοβαρές εκπτώσεις κτλ. Αν κάποιος το ψάξει, υπάρχουν σε αρκετές εταιρείες αρκετά προϊόντα που στο τέλος της ημέρας, να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, είναι εκπτώσεις μαϊμού. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Και ο κόσμος, εκείνο που πρέπει να γνωρίζει, είναι ότι υπάρχει νομοθεσία στην Κύπρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που απαγορεύει ακριβώς αυτές τις περιπτώσεις που ανέφερες. Για παράδειγμα, αν μια υπεραγορά ή έναν κατάστημα αύριο που είναι Black Friday διαφημίζει έναν προϊόν ότι το πουλά σε τιμή εκπτώσεις τόσα, ας πούμε. Μια τηλεόραση είναι 500 ευρώ. Εάν αποδειχθεί ότι πριν έναν μήνα είχε την ίδια τηλεόραση στην ίδια τιμή ή ακόμα και πιο μικρή τιμή, τότε αυτόματα υπάρχει παραβίαση της νομοθεσίας. Δηλαδή, οι εκπτώσεις και οι προσφορές, είτε είναι Black Friday είτε οποιοδήποτε άλλος χρόνος, πρέπει να είναι πραγματικές προσφορές. Εάν ο καταναλωτής έχει πληροφορία ή έχει απόδειξη μάλλον ότι αυτό δεν ισχύει, τότε έχει δικαιώματα. Και να τα πάρω έτσι, ναι,
Από την αρχή υπάρχει ο νόμος στην Κύπρο που ονομάζεται περί αθέμη των εμπορικών πρακτικών, ο οποίος είναι ένας νόμος ομπρέλα που περιλαμβάνει ακριβώς όλα τα δικαιώματα προστασίας του καταναλωτή εναντί των αθέμητων εμπορικών πρακτικών από τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις. Και το παράδειγμα που είπες πριν είναι ένα παράδειγμα αθέμητης εμπορικής πρακτικής. Δεν νοείται να διαφημίζεις ότι ένα προϊόν είναι σε έκπτωση, ενώ το ίδιο αγαθό να το είχες προηγουμένως είτε στην ίδια είτε σε μικρότερη ή ακόμα και σε άλλη τιμή προηγουμένως. Και πρέπει να σου πω ότι για εμένα μου έτυχε πολλές φορές να συγκρίνω πράγματα, ας πούμε ακόμα και τώρα αυτή την περίοδο, παπούτσια, ρούχα σε καταστήματα που σημείωσα τις τιμές τους πριν ένα μήνα για να δω την τιμή που θα είναι αυτές τις ημέρες που είναι εκπτώσεις και είναι η ίδια και παρουσιάζεται ότι σήμερα είναι έκπτωση ενώ είναι στην ίδια τιμή που την είχαν πριν ένα μήνα. Αυτό είναι αθέμητη εμπορική πρακτική, είναι παραπλάνηση του καταναλωτή. Επίσης, παραπλάνηση του καταναλωτή είναι, για παράδειγμα, όταν έχεις ένα προϊόν πάνω στο ράφι 10 ευρώ και όταν πάεις στο καταναλωτή, στο ταμείο να το πληρώσει, τον χρεώνει 12 ευρώ ή 11 ή 15 ή περισσότερα, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό το πράγμα, το οποίο συμβαίνει πολλές φορές, ειδικά σε καταστήματα που ο κόσμος, ας πούμε, πάει να πάρει πολλά πράγματα, ας πούμε, στολίδια για το δέντρο, που πας να πάρεις, δεν παίρνεις ένα πράγμα, συνήθως για αν είναι για χριστουγεννιάτικα στολίδια κλπ. Τα νοικοκυριά αγοράζουν αρκετά προϊόντα. Πρέπει να προσέχουν τις τιμές που αναγράφονται στις βιτρίνες ή στα ράφια και τις τιμές τις οποίες τους χρεώνουν όταν πηγαίνουν στο ταμείο. Επίσης, άλλη αθέμητη εμπορική πρακτική είναι, για παράδειγμα, το να διαφημίζεις μία προσφορά ότι είναι σε πολύ χαμηλή τιμή και στη συνέχεια όταν πάει ο καταναλωτής να την αγοράσει να του λένε ότι ξέρεις, μας έλειψε αυτό το προϊόν. Δηλαδή στην περίοδο εκπτώσεων πρέπει η επιχείρηση, έχει υποχρέωση να έχει συγκεκριμένο εύλογο αριθμό προϊόντων τα οποία έχει προσφορά. Δεν μπορεί να διαφημίζει ότι έχει προσφορές, ας πούμε, τηλεοράσεις ή ψυγεία ή οποιοδήποτε άλλο είδος και να πηγαίνει ο καταναλωτής να αγοράσει και να του λέει, ξέρεις, έχουν εξαντληθεί. Σε έτσι περίπτωση και πάλι είναι αθέμητη εμπορική πρακτική και μπορεί ο καταναλωτής να κάνει καταγγελία, να πούμε ότι υπάρχει στην Κύπρο η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή, που είναι μια υπηρεσία που υπάγεται στο Υπουργείο Εμπορίου. Υπάρχει ο αριθμός που μπορεί κάποιος να υποβάλει παράπονο που είναι το 1429 και υπάρχει και online η ιστοσελίδα το consumer.com.cy που μπορεί ο καταναλωτής εκεί να υποβάλει το παράπονο του σε ηλεκτρονική μορφή και να περιγράψει το περιστατικό το οποίο του συνέβηκε και μιλώντας με άτομα της υπηρεσίας εκεί είναι δεκάδες οι καταγγελίες που γίνονται από καταναλωτές οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι και είναι ψαγμένοι εναντίον εταιριών, ειδικά την περίοδο αυτή που είναι Black Friday και την περίοδο των Χριστουγέννων ή όποτε έχει εκπτώσεις και προσφορές εν πάση περιπτώσει. Ο νόμος για τέτοιες περιπτώσεις τι προνοεί, δηλαδή αν διαπιστωθεί όντως ότι ο καταναλωτής έπεσε θύμα παραπλάνησης. Αν ο καταναλωτής έπεσε θύμα παραπλάνησης, τότε αν έπαθε οικονομική ζημιά δικαιούται να την αποζημιωθεί. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι επιβάλλονται πολύ ψηλά πρόστιμα κατά των επιχειρήσεων από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. Δηλαδή είχαμε περιπτώσεις, ας πούμε, που επιβλήθηκαν 20-30.000 πρόστιμο, 50.000 πρόστιμο εναντίον επιχειρήσεων που επιχειρούν με παραπλανητικό τρόπο να ξεγελάσουν τον κόσμο αυτή την περίοδο. Και η δουλειά αυτής της υπηρεσίας είναι να προστατεύει την αγορά όχι τόσο σε διαπροσωπικό επίπεδο καταναλωτή με επιχείρησης, αλλά
κράτους με επιχείρηση, δηλαδή να ρυθμίζει το παζάρι και να βεβαιώνεται ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν μέσα στα πλαίσια του νόμου. Από εκεί και πέρα υπάρχει και υπηρεσία επίλυσης διαφορών που μπορεί να καταφύγει ένας καταναλωτής, π.χ. όταν έχει πάρει έναν ελαττωματικό προϊόν ή ένα προϊόν το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή. Δηλαδή, εγώ παράγγειλα, ας πούμε, μια τηλεόραση να έχει και Wi-Fi και στο τέλος η τηλεόραση δεν έχει Wi-Fi. Σε αυτή την περίπτωση το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή. Οπότε, αν έχω δικαίωμα να το πάρω πίσω και έχει υποχρέωση ο έμπορος να μου το αλλάξει. Μια άλλη αθεμητή πρακτική που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος είναι οι περιπτώσεις που βγαίνουν επιχειρήσεις και σου λένε ότι μόνο για σήμερα προσφορά τσάντες ή προσφορά τα παπούτσια τάδε για 24 ώρες. Σε τέτοια περίπτωση, εάν το προϊόν το οποίο πωλείται δεν ανταποκρίνεται στους όρους της διαφήμισης και πιέζεται ο καταναλωτής εντός εισαγωγικών να το αγοράσει διότι η προσφορά είναι μόνο για μια μέρα ή 24 ώρες, τότε υπάρχει παραβίαση της νομοθεσίας και ο καταναλωτής μπορεί αυτόν, να επειδή, καταγγείλει την επιχείρηση. Επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες, έτσι να δώσουμε ένα παράδειγμα. Ναι, να σου πω ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι ένας θέλει να αγοράσει, ενδιαφέρεται να αγοράσει μια κασετιέρα για να κάνεις καφέ σπίτι σου. Και βγαίνει μια προσφορά και σου λέει καφετιέρες 24 ώρες μισή τιμή. Αν εσύ πας να αγοράσεις την καφετιέρα στη μισή τιμή και μετά πας μετά από μια εβδομάδα και διαπιστώσεις ότι η καφετιέρα αυτή είναι και πάλι στη μισή τιμή, τότε αυτή είναι παραπλανητική, είναι αθέμητη εμπορική πρακτική, είναι παραπλάνηση. Ή αν έχεις πληροφόρηση από κάποιο φίλο σου ότι η ίδια καφετιέρα ήταν πριν ένα μήνα στη μισή τιμή και σου την παρουσιάζουν σήμερα ότι είναι τάχα προσφορά για 24 ώρες και πάλι υπάρχει παραβίαση της νομοθεσίας. Άρα μπορείς να καταγγείλεις τον έμπορο, το κατάστημα και η υπηρεσία προστασίας του καταναλωτή θα λάβει μέτρα εναντίον του και εσύ θα αποζημιωθείς εάν ήταν πιο φτηνή ή αν επλήρωσες πιο ακριβά, δικαιούσε σε αποζημίωση. Είτε ακόμα μια περίπτωση, άλλη μπορεί η καφετιέρα, αφού μιλάμε έτσι, πάνω σε αυτό το παράδειγμα, άλλη να είναι καφετιέρα να βλέπεις σε μια διαφήμιση και άλλη όταν πας εκεί στο κατάστημα να προσπαθήσουν να σου πουλήσουν. Μπράβο. Αυτό είναι μια άλλη κλασική περίπτωση. Για παράδειγμα, να κυκλοφορά φυλάδιο που μας βάζουν στα σπίτια ή η διαφήμιση στην τηλεόραση ή στο Facebook ή οπουδήποτε που να έχει κάποια χαρακτηριστικά του προϊόντος και εσύ να πηγαίνεις στο κατάστημα και είτε να σου λέει ξέρεις αυτό μας έλειψε ή να σου πουλούν άλλον το οποίο δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Έναν άλλο παράδειγμα και μια και μιλάμε για εκπτώσεις. Στις εκπτώσεις είναι υποχρεωμένος ο έμπορας να έχει την κανονική τιμή και την τιμή της έκπτωσης. Δηλαδή δεν μπορεί να σου λέει αυτό το πράγμα το ποδήλατο είναι 100 ευρώ σήμερα σε ειδική τιμή. Πρέπει να σου πει, να αναγράφεται πάνω η κανονική του τιμή είναι 150 ευρώ ας πούμε και σήμερα είναι σε έκπτωση 100, άρα είναι μείωση 50 ευρώ. Αν δεν έχει την κανονική τιμή, ούτως ώστε ο καταναλωτής να πληροφορείται επακριβώς για το ύψος της έκπτωσης, τότε υπάρχει και πάλι παραβίαση της νομοθεσίας. Άρα είναι υποχρέωση του καταναλωτή, του εμπόρου, συγγνώμη, να αναγράφει ξεκάθαρα την τιμή της έκπτωσης, που και πάλι είναι εδώ, αν προσέξουμε σε καταστήματα, είναι πολλές φορές που δεν έχουν την τιμή. Τα περισσότερα δεν τα έχουν ακριβώς. Τα περισσότερα, περισσότερα δεν τα έχουν. Βάζουν έναν εκεί 20% με μαρκαδόρο. Ναι. Και δεν ξέρεις ποια ήταν η τιμή πριν την αγορά, πριν την έκπτωση. Λοιπόν, έχουμε κάποιον ακροατή να περάσουμε ένα αμέσως να τον ακούσουμε πριν συνεχίσουμε τη συζήτηση μας. Βεβαίως. Ναι, παρακαλώ. Ναι, καλό απόγευμα. Γεια σας. Χριστοφή το όνομα μου και εμένα. Α, Χριστοφή λοιπόν, σε Χριστοφή. Χριστοφή. Ναι. Όχι, μάλιστα. Λοιπόν, έτσι
σύντομα. Ξεκίνησαν διαφημίσεις και με φυλάδια στα ραδιόφωνα κλπ. Χριστουγεννιάτικα με 15-20% έκπτωση, λέει. Μα πού προκύπτει αυτή η έκπτωση? Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νιόβριο προηγουμένως επουλούσαν χριστουγεννιάτικα και τώρα τα βάζουν σε έκπτωση. Δηλαδή είναι λίγο. Πολύ έξυπνο αυτό, ναι. Σωστό. Δηλαδή, κάθε χρόνο, το έχω παρατηρήσει κάθε χρόνο και μεγάλες φωτεινές ταπέλες κλπ. Μα πότε ξαναπουλούσες Χριστούγεννα, αφού σήμερα ξεκινά. Εκτός και αν κάνουν σύγκριση με την περσινή χρονιά. Μα πώς γίνεται σύγκριση, είναι καινούργια πράγματα. Δεν γίνεται. Πώς, με βάση τι, με βάση το αναμενόμενο κέρδος που θα. Μα πού το ξέρω. Ναι, να ρωτήσουμε τότε τον Χριστοφίνο δικηγόρο αυτή τη φορά. Αυτό θεωρείται παραπλανητικό. Ναι, για μένα είναι. Ναι, ο Χριστοφίνο δικηγόρος να μας πει τώρα, ναι. Κοιτάξτε, ο νόμος λέει ότι για το θέμα της έκπτωσης η υποχρέωση είναι να βάζει ο έμπορας στην κανονική τιμή και να φαίνεται και η έκπτωση και η τελική τιμή. Τώρα αυτό που λέει ο ακροατής μας ότι κάποια πράγματα είναι μέσα σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο που πουλούνται, άρα πώς μπορεί να μπαίνει. Με τι γίνεται σύγκριση, αυτό θέλει. Ναι, δεν υπάρχει ειδική πρόνοια για αυτό το ζήτημα. Δηλαδή για προϊόντα περιορισμένης χρονικής περίοδου. Οπότε η υποχρέωση παραμένει μόνο σε εκείνον το οποίο έχω πει. Δηλαδή είτε είναι στολίδια Χριστουγέννων είτε δέντρα ή οτιδήποτε άλλο, δικαιούται να πει ότι τα έχει σε έκπτωση, φτάνει να αναγράφει και την κανονική τιμή και να τηρούνται και οι άλλες προϋποθέσεις που έχω πει. Για παράδειγμα, να μην είναι η ίδια τιμή που την είχε και πριν 10 μέρες ή ένα μήνα και να μας τη βάζει τώρα σε έκπτωση ενώ η τιμή δεν έχει αλλάξει καθόλου. Μάλιστα. Κάτι άλλο να ρωτήσετε? Ναι, παρακαλώ. Πολλές φορές πάμε να αγοράσουμε κάτι ηλεκτρικά κλπ, αυτοκίνητα. Κάνει μια υπολογιστική, ένα πολιτής ή πολιτρία, κάνει 10 λεπτά πράξης, έτσι το λέω λίγο χιουμοριστικά, και λέει, ξέρεις, για σένα να δει 500 ευρώ 400. Χωρίς να ανοίξω εγώ το στόμα. Αυτό το πράγμα. Θέλω ξανά το παράδειγμα για να το καταλάβω. Πάει να αγοράσεις ένα ψυγείο. Γράφει εκεί ναι. 500 ευρώ. Μάλιστα, ενδιαφέρομαι για αυτό το ψυγείο. Και ξεκινάμε την υπολογιστική και περιμένεις και περιμένεις. Έτυχε μου, συγκεκριμένα δηλαδή. Ναι. Ναι. Λοιπόν, και ύστερα από 5-6 λεπτά, αφού έκαμε κάποιες πράξεις, ξέρετε, για σας, ξανά και με ήξερε και χτες και προχτές. Για σας 420 ευρώ. Αυτό το πράγμα, τι σημαίνει για μένα 400 και λέω, δηλαδή το έχετε πουλήσει σε κάποιους 500, έγινε συζήτηση συγκεκριμένη σε ένα συγκαράστημα, έχει κάποια χρόνια. Λέει μου, εμείς δεν βλέπουμε. Λέω, εσύ μου δείξετε ένα τιμολόγιο και πέμε, έχετε πουλήσει σε κάποιον 500 ευρώ αυτό το ψυγείο και για μένα το δίδετε 420. Να αγοράσω δύο. Έτσι. Και τελικά δεν το αγόρασα. Να είμαι ειλικρινής, δεν συνεργάστηκα με την εταιρεία εκείνη. Αυτό το πράγμα είναι θεμητό. Αυτό το. Να σας πω. Το αθέμητο. Να το ονομάσουμε με όλο το σεβασμό. Ναι. Το αθέμητο είναι και αφορά τις περιόδους εκπτώσεων. Δηλαδή, αν εσείς πήγετε σε κατάστημα και δεν ήταν περίοδος εκπτώσης, τότε είναι διαφορετική κατάσταση. Και έθελε, ας πούμε, η πωλήτρια για να σας ελκύσει, να το πουλήσει, να σας κάνει μια ανέκπτωση επιτόπου ειδική. Τότε ναι, αυτό που μας έχετε περιγράψει γίνεται και δεν υπάρχει οτιδήποτε το παράνομο. Και μπορεί εμένα να μου το αφήσει 400 ευρώ και θα είστε 450 από 500. Αλλά αν είναι περίοδος εκπτώσεων και προσφορών, τότε ισχύουν αυτά τα οποία έχω πει πριν. Δηλαδή πρέπει να φαίνεται η κανονική τιμή και η τιμή της έκπτωσης. Τώρα, αν πάτε εκεί εσείς και είναι τιμή έκπτωσης 400 ευρώ από 500 και αποφασίσει να σας κάνει ακόμα 30 ευρώ, άρα απολύγει προς όφελος του καταναλωτή, τότε αυτό είναι θεμητό, δεν είναι αθέμητο. Και καλοδεχούμενο από τον καταναλωτή, ναι. Εννοείται. Ναι. Αν μου επιτρέπετε αυτό σχόλιο, και η διαφορά δηλαδή, όταν λέμε έκπτωση ή προσφορά, την έννοια του καταναλωτισμού, υπάρχει κάποια διαφορά?
Όχι, δεν υπάρχει. Ο όρος έκπτωση και προσφορά χρησιμοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο. Και ο σκοπός του νόμου ακριβώς είναι να προστατεύσει τους καταναλωτές να μην παγιδεύονται σε αυτές τις διαφημιστικές εξαγγελίες ή tricks που μπορεί να χρησιμοποιούν οι έμποροι για να τους ξεγελούν είτε ως προς την ποιότητα των προϊόντων, τα χαρακτηριστικά ή ακόμα και την τιμή των προϊόντων. Δηλαδή το κλασικό παράδειγμα που λέμε είναι ότι στις εκπτώσεις πρέπει να ελέγχουμε την τιμή, να φαίνεται η έκπτωση και ακόμα καλύτερα να είμαστε υποψιασμένοι αν μπορούμε να γνωρίζουμε και τις τιμές από πριν. Εγώ ξέρω αρκετών κόσμων που πριν να ξεκινήσουν οι εκπτώσεις πάει στα καταστήματα, αν ενδιαφέρεται για κάποια πράγματα, βλέπει τις τιμές, παίρνει ενδεικτικές τιμές και μετά συγκρίνεται με τις τιμές που είναι την περίοδο των εκπτώσεων. Και είχαμε πολλές περιπτώσεις που την περίοδο των εκπτώσεων έρχονται, αλλάζουν την τιμή, ακριβένουν το προϊόν, κάνουν έκπτωση και είναι στην τιμή που ήταν πριν την έκπτωση. Φαίνεται ότι είναι εμπλασματική η έκπτωση που γίνεται. Σε τέτοια περίπτωση είναι παράνομο και πρέπει να το καταγγείλουμε. Να πούμε ξανά. Να ευχαριστήσουμε τον ακροατή για να απελευθερώσω και την τηλεφωνική γραμμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστοφή. Ναι. Να πούμε ότι υπάρχει το τηλέφωνο 1429 που είναι η υπηρεσία προστασίας του καταναλωτή για υποβολή καταγγελιών και από το ίντερνετ στο consumer.gov.cy μπορεί ο κόσμος να πληροφορείται και να υποβάλει καταγγελίες. Πάμε να ακούσουμε τον επόμενο ακροατή. Εδώ και να τους παρακαλέσω ακροατές να είναι πολύ σύντομοι γιατί μόνο παρά τρία πρέπει να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, επειδή μας μένα μόνο έτσι 3-4 λεπτουδάκια και θέλω να αγγίξουμε και λίγο το θέμα με τις αγορές μέσω διαδικτύου, τι πρέπει να προσέξει ο κόσμος. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι οποιαδήποτε αγοραπολισία προϊόντων ή υπηρεσιο γίνεται, δεν γίνεται σε κατάστημα κανονικό, θεωρείται ως αγορά εξ αποστάσεως. Θα επικεντρωθώ λίγο στις αγορές προϊόντων από το ίντερνετ, που είναι και της μόδας τώρα και αναφέρομαι στις αγορές προϊόντων από κυπριακά διαδικτυακά καταστήματα, έτσι όχι από το εξωτερικό, δηλαδή δεν μιλώ για το Amazon ή καταστήματα ηλεκτρονικά εκτός Κύπρου. Αυτά που λέω αφορούν και ισχύουν για τις διαδικτυακές αγορές από καταστήματα στην Κύπρο. Κάποια βασικά πράγματα που πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Καταρχήν πρέπει να δίδεται επαρκής, σαφής και ακριβής πληροφόρηση του προϊόντος στην ιστοσελίδα. Δηλαδή να αναφέρονται τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, η τιμή του, να πληροφορείται ο καταναλωτής για τα δικαιώματα τα οποία έχει από την ιστοσελίδα. Και βασικό δικαίωμα, Χριστόδουλε, στις διαδικτυακές αγορές είναι το δικαίωμα υπαναχώρησης. Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα δια νόμου εντός 14 ημερών από την ημέρα που παραλαμβάνει το προϊόν του να το επιστρέψει πίσω και να πάρει πίσω τα λεφτά του. Πόσες μέρες είπαμε? Δηλαδή 14 ημέρες. Ας πούμε ότι εσύ επαράγγελες μια τηλεόραση από το ίντερνετ. Σου τη φέρνουν, δικαιούσε εντός 14 ημερών να την επιστρέψεις, χωρίς λόγο. Ναι. Δεν χρειάζεται να δώσεις λόγο. Ναι, φτάνει να την επιστρέψεις στην κατάσταση την οποία την έχεις παραλάβει. Εντάξει, δηλαδή, εννοείται αυτό, ναι. Ναι, ή αγόρασες ναι, αλλά όταν στη μεταφορά πάνω διαπιστώσω εγώ, αφού φτάσει το οποιοδήποτε προϊόν σπίτι, ανακαλύψω όταν ανοίξω το κυβότιο, το δέμα κτλ. Ότι είναι χαλασμένο το προϊόν, είναι σπασμένο, δεν είναι το ίδιο που έχω παραγγείλει. Τι γίνεται, έτσι πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα έχει δικαίωμα υπαναχώρησης, δηλαδή να το στείλεις πίσω και ο έμπορας έχει υποχρέωση να το παραλάβει και να σε αποζημιώσει, δηλαδή να σου επιστρέψει πίσω τα λεφτά σου. Και είναι σημαντικό για τους ακροατές μας να ελέγχουν από τις ιστοσελίδες που θα αγοράσουν οτιδήποτε, είτε είναι τηλέφωνο, είτε είναι headphones, είτε είναι ηλεκτρονικά, τηλεοράσεις, οτιδήποτε, να υπάρχει διεύθυνση του εμπόρου, του καταστήματος,
και να υπάρχει και η φυσική διεύθυνση. Ο κάθε έμπορας πρέπει να δηλώνει φυσική διεύθυνση. Δεν μπορεί να έχει κατάστημα στο διαδίκτυο. Και ένα μήνυμα που μας ήρθε τώρα για να προλάβουμε να το απαντήσουμε και αυτό, αγαπητέ Χριστόφορε. Ναι. Όταν ένα προϊόν χαθεί στην πορεία, δηλαδή ενώ περιμένει ο καταναλωτής ένα και δύο και τρεις μήνες και δεν φτάσει ποτέ κοντά του το προϊόν που έχει παραγγείλει, τι γίνεται? Σε έτσι περίπτωση, αν το προϊόν δεν φτάσει εντός 30 ημερών, τότε είναι υποχρεωμένος ο έμπορας να αποζημιώσει τον καταναλωτή. Ειδοποιά στο κατάστημα ότι δεν έχει φτάσει και ζητά τα λεφτά σου πίσω. Εντός 30 ημερών, που είναι πολύ καλή ερώτηση για αυτή, να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Ανεξαρτήτως αν δεν είστε μεταχειδρομείων ή DHL, η ευθύνη είναι στο εμπορικό κατάστημα. Στο κατάστημα το διαδικτυακό που το έχεις αγοράσει. Συνεπώς αυτά τα δύο δικαιώματα, το δικαίωμα υπαναχώρησης και αν δεν παραδοθεί εντός της προθεσμίας των 30 ημερών, είναι σημαντικά δικαιώματα τα οποία μπορούν να ασκήσουν οι καταναλωτές. Για το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών πρέπει να στείλουν ένα email ή ένα fax στο κατάστημα. Υπάρχει και ειδική, έναν υπόδειγμα, έναν έντυπο που είναι βοηθητικό στη σελίδα της που σας έχω πει πριν, στο Consumer ComCY, αλλά απλά λέει ότι είμαι ο τάδε, αγόρασα το τάδε προϊόν, τάδε αριθμός αγόρασης και θέλω να το επιστρέψω. Πληρώνεις εσύ τα έξοδα με μεταφοράς, τους το στέλνεις πίσω και πρέπει να σου στείλουν να σου επιστρέψουν τα χρήματα. Ωραία. Επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και δελτίων ειδήσεων, έχω έναν ακροατή. Να παρακαλέσω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα και αν είναι δυνατό, Χριστόφορε μου, σε 15 δευτερόλεπτα η απάντηση. Ναι, παρακαλώ. Γεια σας. Ένα προϊόν το οποίο βάζουν 20% αυτό στο Black Friday. Λέμε ένα 100 ευρώ και το βάζει 80. Πού ξέρω εγώ την περασμένη εβδομάδα στο προϊόν αν μένει ήταν 100 ευρώ. Ναι, το έχουμε να απαντήσει, αλλά ακούστε την απάντηση από το ραδιόφωνο σας, θα την επαναλάβουμε, γι' αυτό είναι καλά έτσι να κλείσουμε και με αυτό. Ένα δευτερόλεπτο. Κανέναν κατάστημα όλων των χρόνων δεν έχει τιμές στα προϊόντα. Πρέπει να μπεις μέσα και να ψάξεις την τιμή. Μάλιστα. Ξεκάθαρο, ξεκάθαρο το ερώτημά σας. Ξεκάθαρο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έναν άλλο πράγμα. Ναι, αλλά πρέπει να κλείσουμε, γι' αυτό σας λέω. Ναι, εντάξει, δώστε μου χρόνο. Πίσω από τα φαγόσιμα που γράφει πόση σάχαρη έχει, πόσο άλλα έχει, πόση χοληστερόνη, κορεσμένα αγόρευτα, θέλεις ποτέ το φαγό μεγέθυνση να διαβάζεις τα πράγματα. Ναι, είναι και αυτό ένα σημαντικό. Ξεκάθαρο το ερώτημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Το είπε ο Χριστόφορε, έχεις 10 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, για το θέμα είπαμε ότι πρέπει να αναγράφεται η αρχική τιμή και η τιμή της έκπτωσης. Αν δεν έχει έκπτωση, τότε δικαιούται να τον καταγγείλει στο 1429 το κατάστημα ο καταναλωτής. Μάλιστα. Θα επαναλάβουμε τη συζήτησή μας. Όσον πλησιάζουν και οι γιορτές, θα ξανακάνουμε αυτό γιατί μείναν πάρα πολλά ερωτήματα αναπάντητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστόφορε. Καλό απόγευμα σε εσένα. Ευχαριστώ και εγώ πολύ, πολύ. Καλό απόγευμα.